παρατηρείται ένα φαινόμενο. Ένας γονέας δεν στέλνει το παιδί στο σχολείο. Βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν καθοδήγηση να μην γίνουν τα εμβόλια. Γίνονται συλλήψεις. Ναι, βεβαίως. Αυτό εδώ θα συνεχιστεί, θα επεκταθεί. Βεβαίως θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί, γιατί εδώ δεν παίζουμε. Εδώ τέτοιου είδους συμπεριφορές μπορούν να πάρουν κόσμο στο λαιμό τους. Και το λέω έτσι όπως το αισθάνομαι. Στο διαδίκτυο έχει γεμίσει ανθρώπους που καθοδηγούν πώς να μην κάνετε το εμβόλιο. Οπουδήποτε λοιπόν μπορεί η ελληνική πολιτεία, η ελληνική αστυνομία να οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους ενώπιον της δικαιοσύνης με βάση το θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων που έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία, γίνεται η διαδικασία αυτή και να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να προστατεύσει την κοινωνία από αυτήν την ιστορία. Εγώ σας ρώτησα για 2-3 περιπτώσεις. Εδώ μου έλεγε χθες η Ανθή, εγώ δεν το ήξερα, ότι στην Αράχοβα ανοίξανε μαγαζί free COVID. Οι θεματοφύλακες του συντάγματος, πώς λέγονται αυτοί. Είναι το νέο επάγγελμα. Στη Θεσσαλονίκη βγαίνουν και κάνουν περιπολίες, ντύνονται αστυνομικοί και κάνουν οι ίδιοι ελέγχους. Υπήρξαν, όπως ξέρετε, συλλήψεις όμως από την κατεύθυνση αυτή. Υπήρξαν συλλήψεις και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Γιατί τους αφήνουμε να κάνουν αυτή τη δράση? Κύριε Χασαπόπουλε, δεν τους αφήνουμε. Αλλά εδώ υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αναπτύσσει μια παραβατική συμπεριφορά, η οποία είναι ακραία επικίνδυνη. Αυτή η παραβατική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή από την ελληνική πολιτεία. Αυτό ακριβώς λέω. Κανένα δεν αφήνουμε. Όπου εντοπίζονται τέτοιου είδους πράγματα ή όπου αν θέλετε εντοπίζονται και συμπεριφορές σαν και αυτές που είπαμε στα σχολεία, υπάρχει και εκεί παρέμβαση της δικαιοσύνης προς την κατεύθυνση που πρέπει να υπάρξει.